Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη σωτηρία Βασιλακοπούλου. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια βρισκόταν η πύλη του κάτρακου της Έτιμα. Στο σημείο όπου πριν 40 χρόνια, στις 28 Ιουλίου του 1980, δολοφονήθηκε στιγνά από την εργοδοσία η σωτηρία φοιτήτρια της Παντίου και μέλος της ΚΝΕ, την ώρα που μοίραζε προκηρύξεις έξω από το εργοστάσιο ενάντια στην ανεργία, τις απολύσεις και την ακρίβεια. Εμπνεώμαστε από το παλκαρίσιο παράδειγμά της, κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα. 40 χρόνια μετά, ο αγώνας σωτηρίας, ο δρόμος που πάτησε, παραμένουν επίκαιρα. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, γίνεται φανερό ότι η περιβόητη αστική δημοκρατία σταματάει έξω από τους χώρους δουλειάς, έξω από τις φύλες των εργοστασίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Μαζί με το καρότο του συμβιβασμού πάει και το μαστίγιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διατηρώντας όλο το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον νόμο ενάντια στην απεργία, εντείνει την ποινικοποίηση των αγώνων με το νομοσχέδιο για τον περιορισμό απαγόρευσης διαδηλώσεων, με την προσπάθεια να επικρατήσει υγιεινό κραταφείο μέσα στα πανεπιστήμια και με την κατάργηση του ασύλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα, η μέρα συμπλήρωσε 40 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας, ομάδα βίας αστυνομίας προχώρησε στην προσαγωγή 8 μελών της ΚΝΕ που προετοίμασαν το χώρο για τη σημερινή εκδήλωση από το Φοιτητικό Σύλλογο Παντίου καθώς και από άλλους φοιτητικούς συλλόγους και εργατικά σωματεία. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια. Οι απειλές, ο αυταρχισμός, η καταστολή της κυβέρνησης με στόχο να εκφοβήσει και να τρομοκρατήσει τη νέα γενιά θα πέσουν στο κενό. Το σύστημα ενοχλείται από το παράδειγμα της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, γιατί με την αταλάντευτη στάση της συνεχίζει να εμπνέει την νεολαία με τις αξίες της ανιδιοτέλειας, της συλλογικής δράσης και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας κόντρα σε όσους θα σταθερούν. Η στάση της Σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά ότι η θέση μας ως φοιτητές είναι δίπλα στους εργάτες. Συνεχίζουμε στα βήματά της. Η θυσία της μας δείχνει τον δρόμο της αντεπίθεσης, της οργάνωσης των φοιτητών σε συμπόρευση με το εργατικό ταξικό κίνημα. Δυναμώνουμε τον αγώνα για όσα εκείνη πάλεψε. Ενάντια στην πολιτική που όπως τότε, έτσι και σήμερα, χτίζει αμύθιτα πλούτη πάνω στη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολλών. Παλεύουμε μέσα από τη συλλογική και οργανωμένη πάλι ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τιμάμε τη σωτηρία παλεύοντας με τον τρόπο που και εκείνη πάλευε, με φοβία και ανιδιοτέλεια. Δεν το βάζουμε κάτω. Προχωράμε με την ισοδοξία που πηγάζει από το δίκαιο των αγώνων μας. Οργανώνουμε την πάλι για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή.